Τη διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει η πρόθεση του Ρατζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί, προσπαθώντας έτσι να εργαλοποιήσει το Παγκόσμιο Μνημείο της Ορθοδοξίας για να ικανοποιήσει την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησής του. Το State Department, για άλλη μια φορά, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε την τακτική αυτή. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθούμε να θεωρούμε την Αγία Σοφία μνημείο ιδιαίτερης σημασίας και στηρίζουμε τη διατήρησή της με τρόπο που θα σέβεται την πολυθρησκευτική ιστορία της. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση Ερντογάν για μικροπολιτική εκμετάλλευση του μνημείου. Ο Μεύλου Τσαβούσογλου πάντως επιμένει πως η Αγία Σοφιά είναι ελάφυρο των Οθωμανών και η Τουρκία μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Την ετωική βάση της Σούντας επισκέφθηκαν σε μια κίνηση ψηλού συμβολισμού ύστερα από πρόσκληση του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεναγήθηκε στους χώρους της Σούντας, που αποτελεί αυτή τη στιγμή τη σημαντικότερη αεροναυτική βάση του ΝΑΤΟ για τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ενώ το τουρκικό συμφερόντο πλοίο, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μετέφερε στρατιωτικό υλικό, έδεσε σε λιμάνι της Λιβύης, συνοδευόμενο από τρεις τουρκικές φρεγάτες, σπάζοντας έτσι για άλλη μια φορά το εμπάρκο όπλου που έχουν επιβάλει τα Ηνωμένα Έθνη, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ, με πρωτοσέλιδό της, ανακοινώνει τη δημιουργία δύο τουρκικών βάσεων στη χώρα, που θα έχουν ως στόχο τη μόνιμη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε την Άγκυρα ότι θα υπάρξουν κυρώσεις εάν επιχειρήσει να παρεβιάσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Thinking about violating sovereign rights of the Hellenic Republic, not only will it get a response from Greece, I am pretty sure it will also get a response from Europe. I don't. This is not the, you know, the path which I would like to take. But everyone needs to be aware that there will be. Με την υπογραφή του Ελληνοϊταλικού Συμφώνου για την ΑΟΣ το Ιόνιο, η Αθήνα έχει ως κύριο στόχο τώρα την υπογραφή συμφώνου και με την Αίγυπτο, που αν επιτευχθεί θα βάλει τέλος στο παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα, μια ιστορική συμφωνία με την Ιταλία. Με την Αίγυπτο οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές εδώ και 16-17 χρόνια. Ελπίζουμε να φτάσουμε επίσης σε μια οριοθέτηση. Τη ακύρωση στην πράξη του τουρκολιβικού λεγόμενου στην ουσία Τουρκία Σαράς Μνημονίου. Θα πάμε σε μια συμφωνία λοιπόν θυματική, η οποία όμως θα το αντικρούει πλήρως. Ο ελληνικός στόλος έχει βγει στο Αιγαίο καταλαμβάνοντας στρατηγικές θέσεις, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί σειρά ασκήσεων με στόχο την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.